Μία από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών σε επίπεδο επισκεψιμότητας και συνολικού αριθμού επισκεπτών θεωρείται το 2017 για το σπήλαιο οπεράματος. Ένα δεκαήμερο πριν την ημερολογιακή ολοκλήρωση του έτους, η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι μεγαλύτερη του 20%. Με δεδομένο ότι οι κρατήσεις για ξεναγήσεις την περίοδο των Χριστουγέννων έχουν ήδη σπάσει κάθε ρεκόρ, υπολογίζεται ότι ως το τέλος του έτους το σπήλαιο θα έχουν επισκεφθεί σε ετήσια βάση περισσότεροι από 90.000 επισκέπτες. Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Σπηλαίου, Νίκο Σαρακατσάνο, παρατηρήθηκε από τον Αύγουστο και έπειτα, όπου αυξήθηκε κατακόρυφα η κίνηση, κάτι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το γεγονός προκαλεί, όπως είναι φυσικό, ικανοποίηση και πολλά χαμόγελα αισιοδοξίας. Από την άλλη, όμως, κινητοποιεί τον οργανισμό ώστε το 2018 να διαμορφώσει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας. Ο αριθμός των ξεναγών του σπηλαίου, όπως τόνισε ο κ. Σαρακατσάνος, δεν επαρκεί για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα γκρουπ που εισέρχονται στο σπηλαίο είναι μεγαλύτερα από το συνήθεια αριθμό ατόμων. Η διοίκηση έχει ήδη απευθυνθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα το 2018 να προσλάβει επιπλέον ξεναγούς. Ήδη τα πρώτα θετικά δείγματα φάνηκαν από τον Αύγουστο, όπου ήταν ο πρώτος μήνας ο οποίος είχε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι της τάξης του 30%. Τους επόμενους μήνες συνεχίστηκε με ανωδική πορεία και βλέπουμε ότι και το μήνα Δεκέμβριο τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχουν ήδη κλεισμένα προγράμματα για όλες τις μέρες των εορτών. Δυσκολευόμαστε σε κάποιες μέρες να επισκεφτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σκοπό το σπήλαιο. Με τους ξεναγούς έχουμε προβλήματα. Θα δυσκολευτούμε σε κάποιες στιγμές να ανταποκριθούμε. Αυτό μας γεμίζει φυσικά με μεγάλη αισιοδοξία. Ήδη η μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τον Δήμο Ιωαννιτών, από την Περιφέρεια, από όλους όσους ασχολούνται με το project Ιωάννινα, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και για τη συνέχεια. Φτάνουμε στο τέλος του 2017. Έχουμε μια συνολική αποτίμηση έτσι αυτής της χρονιάς σε επίπεδο επισκεψιμότητας και σε σχέση με την προηγούμενη. Αυτό που σας είπα, ότι από τον Αύγουστο, ο Αύγουστος ήταν αυξημένος κατά 30%, βέβαια θα περιμένουμε και τις υπόλοιπες μέρες να δούμε τι γίνεται, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κλείσουμε αρκετά ανωδικά σε σχέση με πέρυσι. Πιστεύω σε μια αύξηση στο 20% είναι εφικτή, γιατί ήδη οι προσδοκίες μας είναι πολύ αυξημένες για τις μέρες των εορτών. Έχουμε ξεπεράσει τις 60-65.000. Τις 65.000 τις έχουμε προσπεράσει ήδη από τον Νοέμβριο. Άρα προσθέτουμε τον Δεκέμβριο, ο οποίος θα είναι ένας μήνας πάρα πολύ καλός. Οπότε ευελπιστούμε να φτάσουμε στις 90.000 περίπου. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι ξεναγοί που υπάρχουν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν και παίρνουν πολλές φορές μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από αυτούς που έχουμε προβλέψει να παίρνουν όσον αφορά τους επισκέπτες. Δηλαδή, και που λέγαμε ότι ο κάθε ξεναγός σε μια περιήγηση πλήρη θα είναι στα 30 άτομα επισκέπτες, θα εξυπηρετεί. Πολλές φορές ο αριθμός αυτός φτάνει και στα 50 άτομα για να εξυπηρετηθούν όλοι. Αυτό που έχουμε προβλέψει είναι στον οργανισμό του σπηλαίου για του χρόνου. Έχουμε προσπαθήσει και περιμένουμε εγκρίσεις από αποκεντρωμένη περιφέρεια, έτσι ώστε να πάρουμε περισσότερα άτομα. Ο αριθμός των ξεναγών, επειδή ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνει, πρέπει να αυξηθεί οπωσδήποτε. Είμαστε σε μία αναμονή. Γενάρη-Φλεβάρη πιστεύω να έχουμε οριστικές απαντήσεις, έτσι ώστε να πάρουμε για όλη την επόμενη χρονιά 2-3 άτομα επιπλέον. Τις τελευταίες ημέρες στο μεταξύ, όσοι από τους Γιαννιώτες τουλάχιστον φτάνουν στο πέραμα, διαπιστώνουν και μια σημαντική αλλαγή στην είσοδο του σπηλαίου. Η πινακίδα που είχε τοποθετηθεί πριν από 30 και πλέον χρόνια στην είσοδο του σπηλαίου απομακρύνθηκε και στη θέση της έχει τοποθετηθεί μια καινούργια.